Δήμαρχε, καλή σας μέρα από εμάς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και έχουμε και, και στη διάθεσή μας το Μανώλη Ανδρουλάκη, είναι ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Δωδεκανήσου. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Να πάμε στο ρεπορτάζ στο Μανώλη, μήπως μας δώσει κάποια νεότερα από τις έρευνες αστυνομίας και μετά να πάμε και στο Δήμαρχο για να έχουμε όλη την εικόνα όπως έχουν συμβεί από τις τελευταίες δύο μέρες. Αγαπητέ Μανώλη, ποια είναι τα στοιχεία που μπορεί να δώσει η αστυνομία από τις έρευνες, τι σε έχει συγκεντρώσει από τους εξαίρετους συναδέλφους, γιατί είναι εκεί και η ελληνική αστυνομία και η πυροσβεστική, αλλά φυσικά και διασωστικές ομάδες εθελοντών. Πράγματι, υπάρχει μια κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή που αναφέρθηκε αυτή η εξαφάνιση. Έχουν πέρα από τις δυνάμεις που υπήρχαν ήδη στο νησί, τους ίδιους τους κατοίκους, τους εθελοντές οι οποίοι συμμετείχαν, έχουν μετακινηθεί δυνάμεις και από Αθήνα και από τη Ρόδο για να συνδράμουν στην έρευνα για την ανέβρεση του εξαφανιστέντος. Από ό,τι έχω ενημερωθεί, έχει γίνει μία χαρτογράφηση, γιατί στις πρώτες στιγμές δεν είχαμε ακριβώς τη διαδρομή την οποία επέλεξε να ακολουθήσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Έχουν εστιάσει σε μία συγκεκριμένη περιοχή, η οποία είναι δυστυχώς δύσβατη. Εκεί οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται λόγω και του πετρώδιου εδαφών είναι πάρα πολύ υψηλές. Θα μπορεί να μας το πιστοποιήσει γι' αυτό και ο Δήμαρχος. Εκτιμούν ότι σήμερα, επειδή έχουν εστιάσει στη συγκεκριμένη περιοχή, θα προσπαθήσουν να τις αρρώσουν και ελπίζουν ότι σήμερα θα έχουμε αποτέλεσμα να εντοπιστεί τουλάχιστον ο άνθρωπος, να δούμε πού βρίσκεται. Πάμε και στο Δήμαρχο. Γιατί, Δήμαρχε, τώρα πού σας βρίσκουμε? Έχετε μιλήσει με τη σύζυγο. Βγάλαμε νωρίτερα και τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γρίλη, ο οποίος μας είπε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε και χάρτη που είχε σημειώσει μια συγκεκριμένη διαδρομή να ακολουθήσει και έχουν βγει και νέα βίντεο στη δημοσιότητα που δείχνει ότι κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, να φύγει από τον Άγιο Νικόλα. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο ΠΕΒΗ. Είναι ο τόπος που γίνονται οι έρευνες από την πρώτη στιγμή. Είδαν λοιπόν η ασφάλεια που ήρθε εδώ, είδε από τις κάμερες ότι σκοπός του ανθρώπου αυτού δεν ήταν να επιστρέψει στον γυαλό. Σκοπός του ήταν να πάει στην απέναντι πλευρά που βλέπουμε εδώ και να πάει να επισκεφτεί μάλλον την παραλία της Αγίας Μαρίνας, που εκεί το μονοπάτι είναι πιο δύσβατο. Είναι πολύ χειρότερο από αυτό που διένυσε εκεί από τον Άγιο Νικόλα για να έρθει στο ΠΕΒΗ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με 40 βαθμούς Κελσίου και παραπάνω, 46 βαθμούς Κελσίου είχε εκείνη την ημέρα. Να περπατάει τώρα πάνω από μία-δύο ώρες. Πάει κάποιος άνθρωπος 67 ετών με αυτή τη θερμοκρασία που περιγράφει τις συνθήκες στο συγκεκριμένη διαδρομή Ντάλλα στον ήλιο να κάνει τον περίπατό του? Πιστεύω ότι εμείς δεν θα το κάναμε ποτέ. Τώρα αυτός, επειδή η ειδικότητά του ήταν αυτή, νομίζω ότι σαν δημοσιογράφος να περπατάει και να κάνει τέτοιες διαδρομές, αλλά με 47 βαθμούς Κελσίου και άρρωστος να μείνεις. Ναι, αλλά δεν είσαι ένα κινητό μαζί, κάτι. Αποκτάς. Ναι. Αποκτάς. Το πιο θέμα είναι γιατί έφυγε από την παραλία του Αγίου Νικολάου μόνος του, χωρίς σύζυγό του και τους φίλους του, γιατί δεν κρατούσε μαζί του ένα κινητό, γιατί δεν σταμάτησε αφού έφτασε εδώ στο ΠΕΒΗ να πιει ένα καφέ, να πιει ένα νεράκι, να δροσιστεί, παρά μόνο συνέχισε την τρελή πορεία του για να πάει στην απέναντι πλευρά του μικρού εδώ του παιδιού και να πάει να καταλήξει προς την Αγία Μαρίνα. Γιατί αν δεν πήγαινε και στην Αγία Μαρίνα στην παραλία και ήθελε να επιστρέψει από τα βουνά που βλέπουμε εδώ απέναντι και να φτάσει στο γυαλό, συγγνώμη, νομίζω ότι αυτό ήταν τρελό. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να φύγεις από εδώ και να φτάσεις παγιαλό ποτέ. Τι άλλα στοιχεία έχετε? Έχετε μιλήσει και με τη σύζυγό του? Εμείς χτες φύγαμε μία ώρα από εδώ το βράδυ. Έχουν καταλήξει εδώ οι αστυνομικές αρχές, η πυροσβεστική υπηρεσία και όλοι εδώ οι ειδικοί ότι είναι σε εκείνο το σημείο απέναντι. Γιατί η τελευταία κάμερα που τον είδε είναι εκεί απέναντι στα τελευταία σπίτια. Οπότε πιστεύουν ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι. Πιστεύω λοιπόν ότι σήμερα θα τελειώσει το θέμα, θα τελειώσει το πρόβλημα και εύχομαι ο άνθρωπος να βρεθεί ζωντανός. Εγώ μίλησα με τη σύζυγό του χτες το πρωί, τα παιδιά του είναι ήδη εδώ, τα τέσσερα παιδιά του. Μίλησα μαζί τους, τους είπα ότι ο Δήμος είναι δίπλα τους, η τοπική κοινωνία είναι δίπλα τους. Είναι στενάχωρο αυτό που συμβαίνει σε ένα μικρό νησί όπως είναι Σύμη, με τόση μικρή έκταση, με τόσο καλό ποιοτικό τουρισμό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα εγκληματικότητας και πρέπει να το διαγράψουμε αυτό. Εγώ πιστεύω ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για τον άνθρωπο. Σκέφτηκε
κάπως, πώς να το πω, όχι λογικά, και επέλεξε να περπατάει μέσα σε τέτοιες άσχημες καιρικές συνθήκες. Γιατί άσχημες καιρικές συνθήκες δεν είναι μόνο να βρέχει και να φυσάει. Άσχημες καιρικές συνθήκες όταν είναι και υπερβολική ζέστη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και συνηθισμένοι στη ζέστη. Τώρα, γιατί ποιο λόγο το έκανε αυτό και μόνος του άρχισε να περπατάει τόσες ώρες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τώρα, Δήμαρχε, να πω κάτι σχετικό άσχετο. Ένα από τα γνωστό στο αντικείμενό του όμως ήταν γιατί. Βαθύς γνώσης της ιατρικής επιστήμης, γιατί ήταν σοβαρός στην δημοσιογραφική του εργασία. Δηλαδή ήταν πάντα σοβαρός και είχε πάντα προσδιοριζόταν στο να ακυρώσει φημολογίες, κυτρινισμούς περί θεραπείων και θεμάτων υγείας. Ήταν και ο ίδιος πολλές φορές να υποβάλλεται σε θεραπείες που προτείνονται, όχι βέβαια βαρύτατες θεραπείες, προκειμένου να γίνει το ίδιο πείραμα των προτάσεων θεραπείων. Δηλαδή ήταν γνωστός και γι' αυτό. Αλλά άλλο το ένα και άλλο το να υποστώ αυτή την ταλαιπωρία που υπέστη αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως με τη θέλησή του. Περίεργο είναι. Μπορεί και να, για κάποιους όσοι το γνωρίζαν, να ήταν κάτι φυσιολογικό. Απλά όσοι δεν το γνωρίζουμε τον άνθρωπο ή δεν συνηθίζουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες, να μας προβληματίζει αυτό, να μας ξενίζει λίγο. Τώρα, εμείς κρατάμε από τον Δήμαρχο που μας δείξατε ακριβώς πίσω στην περιοχή όπου εστιάζονται οι έρευνες. Και θέλω αυτό ακριβώς που μας δείχνετε, ναι, κύριε Δήμαρχε. Μας δείτε το ρεπορτάζ όλο, Δήμαρχε. Θέλω να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Γιατί υπάρχει τώρα μια κριτική, αν θέλετε, κύριε Ανδρουλάκη, ότι ενδεχομένως η αστυνομία καθυστέρησε. Χάθηκε την Τετάρτη και σήμερα είναι Σάββατο. Δεν καθυστέρησε καθόλου, σας το είπε και ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως. Άμεσα αντέδρασαν, έγιναν οι αναζητήσεις. Πέρα από το να γίνει η σημαντική αναφορά, η αναζήτηση έγινε άμεσα από τις αστυνομικές αρχές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, άλλωστε το λένε και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το έχουν διαπιστώσει. Έχουνε, η κινητοποίηση που έχει γίνει είναι πρωτόγνωρη, έχει ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία, συμμετέχουν όλοι, συμμετέχουν ελικόπτερα, drone, έχουν μετακινηθεί δυνάμεις. Δεν έχει καθυστερήσει ούτε στιγμή σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, όπως έδειξε η βάση τυχερή μας, έδειξε ο Δήμαρχος ακριβώς στο σημείο, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο δύσβατη είναι η περιοχή. Όσοι έχουμε επισκεφτεί το νησί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περπατήσεις στο συγκεκριμένο σημείο. Τώρα, η επιλογή αυτή, πώς έγινε και γιατί έγινε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει στο θέμα των ερευνών, ξεκίνησαν άμεσα, πολύ γρήγορα και κινητοποιήθηκαν και πάρα πολλές δυνάμεις. Δήμαρχε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να κάνω μία ερώτηση. Ναι, γιατί έχω μπροστά μου την τελευταία ανακοίνωση του Foreign Office του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που αναφέρει: στηρίζουμε την οικογένεια του Βρετανού που αγνοείται στην Ελλάδα και είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Υπάρχει η πιθανότητα, το ενδεχόμενο να μεταβούν στο νησί Βρετανοί αστυνομικοί για να συνδράμουν τις έρευνες? Υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία? Γιατί αυτό αφήνει να εννοηθεί η ανακοίνωση του Foreign Office σχετικά με αυτό που λέει. Τέτοια πληροφορία. Εμένα ρωτάτε? Ναι, ναι, κύριε Ανδρουλάκη. Ναι, αν έχετε κάποια τέτοια πληροφορία. Τέτοια πληροφορία δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Εκτιμώ ότι δεν είναι και απαραίτητο. Όπως σας είπα προηγουμένως, είπε και ο κύριος Δήμαρχος, εκτιμούμε ότι πλέον έχουμε εστιάσει μια συγκεκριμένη περιοχή, η οποία από το πρώτο φως της ημέρας ξεκινάει να σαρώνεται και εκτιμούμε ότι σήμερα θα έχουμε αποτελέσματα. Άλλωστε, κύριε Ανδρουλάκη, είναι αυτονόητο ότι ήδη έχουν ενημερωθεί και οι Βρετανικές αρχές και υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων, δηλαδή ελληνικής αστυνομίας και Βρετανικής αστυνομίας, περαιτέρω και για πολλούς και διάφορους, και στο πλαίσιο της έρευνας πάντα. Για πράγματα που αφορούν. Άλλο επικοινωνία τώρα τα. Ναι, άλλο επικοινωνία και άλλο συνδρομή. Λοιπόν, Δήμαρχε, ένα ερώτημα. Τον είχατε αντιληφθεί, τον Μόσλεγκ, δηλαδή ήταν γνωστός στο νησί, λένε, ήταν, αν θέλετε, από τα πρόσωπα των ημερών στο νησί, έτσι, από τους παραθεριστές. Η Σύμη δέχεται ποιοτικό τουρισμό. Ναι. Όλοι αυτοί που επισκέπτονται τη Σύμη είναι ονόματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι, εντάξει, ήταν εδώ ο άνθρωπος, εγώ η αλήθεια δεν τον είχα αναγνωρίσει, δεν τον είχα γνωρίσει τον άνθρωπο και μακάρι να τον είχα γνωρίσει. Είχε περάσει από μια καφετέρια, είχε χαράσει τη διαδρομή που είχε διανύσει για τον Άγιο Νικόλαο. Δεν είχε χαράσει όμως το χάρτη που είχε δει στην καφετέρια. Ο φίλος μου διατηρεί την καφετέρια, τη χάραξε του δρόμου για την Αγία Μαρίνα ή για το γυαλό. Μάλιστα. Όλοι πιστέψαμε λοιπόν ότι θα επέστρεφε αφού πέρασε αυτό το μονοπάτι, που δεν είναι δύσβατο. Εκατοντάδες είναι αυτοί που οι λουόμενοι που πάνε σε καθημερινή βάση να κάνουν μπάνιο στον Άγιο Νικόλαο. Όλοι πιστέψαμε λοιπόν ότι η διαδρομή που θα είχε διανύσει θα ήταν να επιστρέψει προς το γυαλό. Και ψάχναμε λοιπόν στα χωράφια, ψάχναμε από εδώ και από εκεί, αλλά τελικά ο άνθρωπος επέλεξε να συνεχίσει την πορεία του παραλιακά, όπως βλέπουμε εδώ.
Αυτός είναι ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί προς την Αγία Μαρίνα. Επέλεξε λοιπόν άλλη διαδρομή που κανένας δεν τον περίμενε με τόσους βαθμούς Κελσίου, με τέτοια θερμοκρασία, να περπατήσει, να συνεχίσει και μόνος του, χωρίς κινητό, χωρίς παρέα, να πάει προς την Αγία Μαρίνα ή οπουδήποτε αλλού θέλει να πάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, εμείς κρατάμε την επαφή μαζί σας. Ελπίζουμε να έχουμε καλή εξέλιξη. Πάνω από 100 δημοσιογράφους αυτή τη στιγμή από το εταιρικό στη Τσίνη. Όλα τα κανάλια της Αγγλίας έχουν ανταποκριτές εδώ. Να είστε καλά, καλημέρα. Δήμαρχε, εξαιρετικό το ρεπορτάζ σου. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι πάρα πολύ υποστηρικτικό. Να είστε καλά. Και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον ευχαριστούμε πολύ και ελπίζουμε να έχουμε θετική εξέλιξη μέσα στην ημέρα.